Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία. Πρόκειται για την πρώτη μόνιμη στέγη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον χώρο αυτό καταλάμβανε αρχικά η οικία του Αθηναίου τραπεζίτη και πολιτικού Αλέξανδρου Κοντόσταυλου. Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τον Άφλιο στην Αθήνα το 1833, ο βασιλιάς Όθωνας επέλεξε το κτίριο ως προσωρινό χώρο κατοικίας του κατά τη διάρκεια της κατασκευής των ανακτόρων που σήμερα στεγάζουν τη Βουλή των Ελλήνων. Όμως, τον Οκτώβριο του 1854 το κτίριο καταστράφηκε από πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια των έργων, το κοινοβούλιο στεγαζόταν στο πίσω μέρος της πλατείας σε ένα κτίριο από τούβλα που χτίστηκε βιαστικά το 1863 και έγινε ευρέως γνωστό με το όνομα «Η Παράγκα». Η κατασκευή του νέου κτιρίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1858 και ολοκληρώθηκε το 1875, όπου στις 11 Αυγούστου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Βουλής με πρωθυπουργό τον Χαρή Λαοτρικούπη. Για 60 ολόκληρα χρόνια το κτίριο εδώ, της Οδού Σταδίου, στέγαζε την πολυτάραχη πολιτική ζωή της χώρας. Το 1935 η Βουλή των Ελλήνων μεταστεγάστηκε στα παλιά ανάκτορα στην πλατεία Συντάγματος, όπου λειτουργεί έκτοτε. Το κτίριο της παλαιάς πλέον Βουλής παραχωρήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, προκειμένου να στεγάσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η υλοποίηση της απόφασης καθυστέρησε λόγω του πολέμου. Σε αυτό το κτίριο, στη διάρκεια μιας από τις συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης, ο Ιωάννης Κολέτης διατύπωσε με σαφήνεια το πλαίσιο που θα κινηθεί στα επόμενα 80 χρόνια η πολιτική, εσωτερική και εξωτερική της χώρας. Η ιστορία των τόπων και των κτηρίων που στέγασαν τα αντιπροσωπευτικά σώματα στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια πτυχή αρχιτεκτονικής ή αισθητικής διάστασης που συμπληρώνει, αλλά εγγράφεται σε αυτήν την ουσιαστική κοινοβουλευτική ελληνική ιστορία, ακριβώς γιατί σχετίζεται και με την θεσμική μνήμη, τη συλλογική μνήμη, δηλαδή αυτό που θέλουμε να θυμόμαστε, με άλλα λόγια, από τις στιγμές που σημάδευσαν την ελληνική πολιτική ιστορία. Αν
ανατριχιάζω», έλεγε ο Κολέτης, «όταν θυμάμαι την ώρα εκείνη που κλήθηκα να δώσω τον όρκο ότι θα αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος». Καθεστώς που επικράτησε στην Ελλάδα την δεκαετία 1833-1843 θεωρείται αναμφίβολα ως μία από τις αυστηρότερες απόλυτες μοναρχίες της εποχής τους. Ωστόσο, όσο παράδοξο και να ακούγεται, εκείνη την εποχή οι Έλληνες σε σχέση με τους άλλους βαλκανικούς λαούς είχαν το προνόμιο να διδαχθούν επί τόπου τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, οι Βαβαροί είναι αυτοί που θεσμοθέτησαν αυτό το διοικητικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του ήταν εμπνευσμένο από τον γαλλικό Ναπολεόντιο διοικητικό πρότυπο. Στο χώρο αυτό, μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, θα συνεδριάζει πλέον η Βουλή αλλά και η Γερουσία που θεσμοθετήθηκε με αυτό για σχεδόν 10 χρόνια. Τη νύχτα της 17ης Οκτωβρίου 1854, πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την αίθουσα των συνεδριάσεων, αυτή που, ήταν, που λέγεται πρώην αίθουσα του θρόνου, αποτέφρωσε το βουλευτήριο. Καημένη η Βουλή, σε εισαγωγικά, ευτυχώς βρήκε αμέσως στέγη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ανολοκλήρωτη Βόρεια Πτέρυγα στέγασε στο πάνω μέρος της συνεδριάσης των ομοθετικών σωμάτων μέχρι το 1862, αφού προηγήθηκε σχετική μετασκευή με δαπάνες της κυβέρνησης. Στις 4 Δεκεμβρίου 1854 η Βουλή και η Γερουσία συνέρχονται σε κοινή πανηγυρική συνεδρίαση στις διασκευασμένες αίθουσες του Πανεπιστημίου, στη διάρκεια της οποίας κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της δεύτερης συνόδου της τέταρτης περίοδου. Η καταστροφή του βουλευτηρίου έκανε επιτακτική την ανάγκη να αναγερθεί νέο κτίριο, ειδικά πλέον σχεδιασμένο απ' αρχής για αυτόν τον σκοπό. Η τότε κυβέρνηση Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου ανέθεσε σε δύο γνωστούς Έλληνες αρχιτέκτονες, τον Δημήτριο Ζέζο και τον Γεράσιμο Μεταξά, την εκπόνηση σχεδίων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη της 130.000 δραχμές. Από την αρμόδια επιτροπή προκρίθηκε το σχέδιο του Μεταξά, αλλά μέχρι το 1858. Δεν έγινε κάποια ενέργεια για την υλοποίησή του. Τότε η κυβέρνηση επανήλθε στο θέμα και ανέθεσε στον Γάλλο αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ την εκπόνηση σχεδίου για το νέο βουλευτήριο. Πράγματι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Γάλλος ειδικός, αφού έλαβε υπόψη τα σχέδια των Ζέζου και Μεταξά, κατέθεσε την πρότασή του με προϋπολογιζόμενη δαπάνη τις 500.000 δραχμές. Η κυβέρνηση, μετά την απραξία 4 ετών, έδειξε τέτοια σπουδή, ώστε δύο μήνες μετά, και αφού είχε παραχωρηθεί με βασιλικό διάταγμα στη Βουλή η αναγκαία για την ανέγερση έκταση, πραγματοποιήθηκε η τελετή για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου από τη Βασίλισσα Μαλία, και όχι από τον Όθωνα, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό. Πράγματι, στις 15 Αυγούστου 1858, στο χώρο που καταλάμβανε η πυρπολιθήσα οικία Κοντόσταυλου και ο Μεγάλος Κήπος της, η Αμαλία σε επίσημη τελετή έθεσε το θεμέλιο λίθου του νέου βουλευτηρίου. We'll be right back.
θεμέλιο λίθος έφερε χαραγμένη την επιγραφή. Μαζί με το θεμέλιο λίθο τοποθέτησε στο όριγμα και μέσα σε μια αργυρή θήκη δείγμα από όλα τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν τότε στο κράτος μαζί με το μετάλλιο, με τις πρωτομές του Όθωνα και της Αμαλίας. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως, αλλά θα σταματήσουν το επόμενο έτος λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Στο μεταξύ, η συνοίκηση Βουλής, Γερουσίας και Πανεπιστημίου δεν ήταν ανέφελη. Καθηγητές του Πανεπιστημίου, αντιλαμβανόμενοι πως λόγω της έλλειψης χρημάτων η συνύπαρξη με τη Βουλή θα συνεχιζόταν για πολύ καιρό ακόμη, άρχισαν να αντισανασκετούν και να πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο της μόνιμης εγκατάστασης των νομοθετικών σωμάτων. Γι' αυτό, στις αρχές του 1862, αποφασίστηκε η ανέγερση επιμήκους ξύλινου παραπήγματος δυτικά του σκάμματος του ανεγυρώμενου βουλευτηρίου για την προσωρινή στέγαση Βουλής και Γερουσίας. Ο σχετικός μειοδυτικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1862 και την 1η Οκτωβρίου αναδείχθηκε ο μειοδότης. Οι εργασίες ανέγερσης της περίφημης Παράγκας άρχισαν τις επόμενες ημέρες. Μία νέα όμως επανάσταση στις αρχές του Οκτωβρίου του 1862 θα οδηγήσει στην οριστική αναχώρηση από την Ελλάδα του Όθωνος και της Αμαλίας και την κατάργηση της Βαβαρικής δυναστείας. Η επαναστατική κυβέρνηση αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των πληρεξουσίων μελών της Δεύτερης Εθνοσυνέλευσης, η οποία θα αποφάσιζε για τον νέο μονάρχη της χώρας και θα συνέτασε το νέο σύνταγμα. Εν τω μεταξύ, έχει δημιουργηθεί και βιολογικά πλέον η νέα γενιά, όπως λέμε, των πολιτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στον αντιδυναστικό αγώνα και αυτοί ουσιαστικά είναι μια γενιά μορφωμένων, είναι η γενιά του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο έχει ήδη δημιουργηθεί από το 1837, είναι η γενιά που έχει γευτεί την οικονομική και την δημογραφική ανάπτυξη της Ελλάδας. Αυτή η νέα γενιά λοιπόν, η οποία, ένα μέρος της οποίας ονομάστηκε και Χρυσή Νεολαία, ανέλαβε το έργο της έξωσης του Όθωνα, δεδομένου ότι άρχισε ένα επαναστατικό κύμα ήδη από το 1859, 60-61, με αποκορύφωμα τα σκιαδικά. Οι εφημερίδες της εποχής φοβήθηκαν ότι προσπαθούν αυτή η νέα γενιά να εγκαθιδρύσει την κόκκινη δημοκρατία. Δηλαδή φοβήθηκαν ένα καθυστερημένο 1848, ευρωπαϊκό 1848. Ήταν ίσως και ένα κακή μίμηση του γαριβαλδισμού. Δεν υπάρχει απάντηση για το τι ήταν αυτό το κίνημα. Σημασία έχει ότι είχε έναν επαναστατικό χαρακτήρα και ότι οδήγησε στην έξωση του Όθωνα, η οποία και οδήγησε με τη σειρά της στη σύγκληση, μετά από εκλογές, στην σύγκληση Εθνοσυνέλευσης πάλι τον Νοέμβριο του 1862.
η πληρεξούση προβλεπόταν πως θα ξεπερνούσαν τον αριθμό των 320, γι' αυτό και ήταν επιτακτική η ανάγκη εξέβρεσης νέου χώρου για τις συνεδριάσεις τους. Οι προτάσεις που πρώτες απασχόλησαν τα μέλη της κυβέρνησης ήταν δύο. Η πρώτη αφορούσε την μετασκευή του Μουσείου της Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου και η δεύτερη την προσαρμογή της μεγάλης αίθουσας χορού των ανακτόρων. Η λύση του Πανεπιστημίου εξετάστηκε πρώτη από τη διορισθήσα επιτροπή και ευρέθη κατάλληλη για το ζητούμενο σκοπό. Η δαπάνη μάλιστα για τη διασκευή της προβλεπόταν πως δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ τις 14.000 δραχμές. Στις 24 Οκτωβρίου η κυβέρνηση επανήλθε με έγγραφό της και αφού εξέφρασε τις αμφιβολίες της κατά πόσο η προτινόμενη αίθουσα του Πανεπιστημίου είναι κατάλληλη να στεγάσει 320 πληρεξουσίους, ζήτησε κατάλληλη αίθουσα. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τη μεγάλη αίθουσα χορού των ανακτόρων, με έγγραφο της 27 Οκτωβρίου την απέρριψε ως μικρότερη της αίθουσας του Πανεπιστημίου και ως απαιτούσα για την κατασκευή της μεγαλύτερη δαπάνη και περισσότερο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε ζητήσει από αξιωματικό του μηχανικού να ελέγξει τη στερεότητα του ξύλινου παραπήγματος που χτιζόταν ως προσωρινό βουλευτήριο δυτικά της οικοδομής του νέου κτηρίου. Η γνωμοδότησή του προς την κυβέρνηση ήταν θετική, με την προϋπόθεση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών υποστήριξης. Στις 10 Δεκεμβρίου 1862, η συνέλευση συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στην περίφημη Παράγκα, σε εκείνο δηλαδή το πρόχειρο ξύλινο επίμηκες παράπηγμα, το οποίο είχε αναγερθεί για να στεγάσει προσωρινά τις εργασίες της Βουλής. Σε αυτήν την Εθνοσυνέλευση θα δημιουργηθούν δύο μεγάλοι συνασπισμοί, διότι όπως είπαμε προήλθαν από εκλογές, των ορεινών και των παιδινών. Η ορεινή ήταν υποτίθεται η πιο προοδευτική, η παιδινή η πιο συντηρητική, ωστόσο λόγω της ρευστότητας της πολιτικής κατάστασης η ρόλη αυτή δεν είναι σαφής. Στην Εθνοσυνέλευση αυτή όμως θα δημιουργηθούν τεράστιες αντιπαραθέσεις, οι οποίες αυτές αντιπαραθέσεις με αφορμή την διακυβέρνηση, το ποιος δηλαδή θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και με δεδομένη και την ανάμιξη του στρατού, γιατί και αυτή ήταν μια μερίδα δυσαρεστημένων η στρατιωτική, θα φύγει από τα όρια της Εθνοσυνέλευσης, θα φτάσει στους δρόμους και θα γίνει ένας κατ' ουσίαν, θα καταλήξει σε εμφύλιο πόλεμο. Με αποκορύφωμα τα Ιουνιανά, τις συγκρούσεις τον Ιούνιο του 1863, στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Αιώλου, που είχαμε 280 νεκρούς, μεταξύ αυτών και το γιο του Κωνσταντίνου Κανάρη, ο οποίος ηγείται και των Ορεινών. Στην Παράγκα συνεδρίασε η Εθνοσυνέλευση μέχρι το πέρας των εργασιών της το 1864. Εκεί εκδόθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα ψηφίσματα περί κηρύξεως του ελληνικού θρόνου, περί αναγορεύσεως σε βασιλιά των Ελλήνων του πρίγκιπα Χριστιανού Γουλιέλμου Γεωργίου της Δανίας, περί ορκομοσίας του. Και εκεί ψηφίστηκε το πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδας το 1864. Εκεί επίσης στεγάστηκε η Βουλή κατά τα έτη 1865-1875. Η δεύτερη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, αναφερόμαστε στις Εθνικές Συνελεύσεις του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, όχι στις Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα, αρχίζει τις εργασίες της το Δεκέμβριο του 1862 και μετά από δύο χρόνια ψηφίζει το Σύνταγμα του 1864, το οποίο είναι και το πιο φιλελεύθερο σύνταγμα της Ευρώπης της εποχής, γιατί καθιερώνει το δημοκρατικό πολίτευμα. Το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας έχει πυρήνα του τη δημοκρατική αρχή, δηλαδή ότι άπασε εξουσία πηγάζουσιν εκ του έθνους, δηλαδή από το λαό.
Διεθνώς Συνέλευση έχει στους κόλπους της πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα, πολύ σπουδαίους κοινοβουλευτικούς άνδρες, των οποίων οι αγορεύσεις αποτελούν πραγματικά μνημεία κοινοβουλευτικού λόγου. Στη συζήτηση για το εκλογικό δικαίωμα και την καθολική ψηφοφορία ήταν όλοι σύμφωνοι. Ωστόσο, εδώ θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε κάποιος σκεπτικισμός εκ μέρους των φιλελευθέρων και των ορεινών για το εκλογικό δικαίωμα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη οι συντηρητικοί ήταν αυτοί που ήθελαν την καθολική ψηφοφορία, ενώ οι προοδευτικοί δεν ήταν ακόμα υπέρ της καθολικής ψηφοφορίας, δεδομένου ότι τα κατώτερα στρώματα και οι αγρότες κυρίως επηρεάζονταν ευκολότερα από τα ανώτερα στρώματα και τους συντηρητικούς. Το δεύτερο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι η συνταγματική κατοχύρωση της καθολικής ψηφοφορίας με το άρθρο 66 του Συντάγματος του 1864. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αποκτούν εκλογικό δικαίωμα όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως περιουσίας, καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης. Καθολική ψηφοφορία λοιπόν σημαίνει ψήφο σε όλους. Μιλάμε για τους άντρες βέβαια εκείνη την περίοδο μόνο, για τους άρενες πολίτες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Σύνταγμα του 1944, του 1844, έδινε δικαίωμα ψήφου επίσης σε όλους, με κάποιες όμως εξαιρέσεις. Στην πραγματικότητα και τότε όλοι ψήφιζαν. Αλλά τυπικά μιλώντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι καθολική ψηφοφορία έχουμε με το Σύνταγμα του 64, η οποία είναι άμεσος και διασφαιριδίων. Ένας από τους κορυφαίους κοινοβουλευτικούς θεσμούς είναι οι εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές. Η ιστορία τους έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τη συνταγματική κατοχύρωση της καθολικής ψηφοφορίας το 1864, ο εκλογικός νόμος του ιδίου έτους ρυθμίζει τα της εκλογής και ο επόμενος εκλογικός νόμος είναι αυτός του 1877, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο μοντέρνα νομοθετήματα της εποχής. Ίσως θα γίνει πιο σαφές αυτό αν πω ότι πάνω σε αυτόν βασίζεται όλο το εκλογικό σύστημα μέχρι και σήμερα. Είναι ο νόμος πατέρας όλων των εκλογικών νόμων που θα ακολουθήσουν. Οι εκλογές, έτσι τις ονομάζουν και οι εφημερίδες της εποχής, είναι η μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο τύπος κάνει λόγο για πάνδημη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες και όχι μόνο στην ψηφοφορία, την Κυριακή, στις κάλπες, αλλά και για όλες τις ημέρες, την περίοδο που προηγείται, τις προεκλογικές συγκεντρώσεις κλπ. Επομένως, εδώ έχουμε ένα άλλο μέγεθος, μία άλλη διάσταση της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού που λέγεται πολιτική συμμετοχή. Εδώ πρέπει να σταθούμε να δούμε πώς μετά την έξωση του Όθωνα επανήλθε η βασιλεία που κράτησε για τα επόμενα 111 χρόνια, δηλαδή από το 1863 έως την αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία με το δημοψήφισμα του 1974. Στο εσωτερικό επικρατούσαν οι αντιβασιλικές διαδηλώσεις. Τη νύχτα 10 προς 11 Οκτωβρίου του 1862 εκδίδεται ψήφισμα του έθνους για την κατάργηση της βασιλείας του Όθωνα.
Το βασιλικό ζεύγος θεώρησε σκόπιμο να κάνει μια περιοδία στις επαρχίες για να αποκατασταθεί η δημοτικότητά του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η επανάσταση που ξέσπασε στην Αιτώλο Καρνανία έφτασε μέχρι την Αθήνα, υποχρεώνοντας τον Όθωνα και την Αμαλία να εγκαταλείψουν την Ελλάδα στις 23 Οκτωβρίου του 1862 με αγγλικό πολεμικό, καταφεύγοντας στο Μόναχο, αλλά ο Όθωνας δεν παραιτήθηκε επίσημα από το θρόνο. Η αναζήτηση όμως του νέου μονάρχη έμελε να αποδειχθεί επίπονη, καθώς ο ελληνικός θρόνος ήταν ήδη επιβαρημένος με μία έξωση και ως εκ τούτου δεν ήταν πολλοί εκείνοι που δέχονταν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Υπήρξαν μάλιστα και προτάσεις Έλληνες, αλλά εξαιτίας των διαφορών που υπήρχαν, ακόμα και τις ζήλιες μεταξύ των υποψηφίων, δεν τελεσφόρησε. Έτσι, στράφηκαν και πάλι στην αναζήτηση από τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Όμως το μεσοδιάστημα μέχρι την εξέβρεση βασιλιά έχει ιδιαίτερο διπλωματικό, πολιτικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον στη διαδοχή. Πριν την απόφαση να έρθει ο Γεώργιος, οι ίδιοι οι Έλληνες, οι επαναστατημένοι Έλληνες και πριν καν συγκληθεί αυτή η Εθνοσυνέλευση, είχαν κάνει δημοψήφισμα και είχαν μόνοι τους αποφασίσει να έρθει με ένα συντριπτικό ποσοστό ως βασιλιάς της Ελλάδας ο δευτερότοκος γιος της Βικτωρίας, ο Αλφρέδος. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις είχαν ήδη δεσμευτεί με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1832 να μην ανέλθει στο θρόνο της Ελλάδας γόνος καμίας δικής τους βασιλικής οικογένειας. Έτσι ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος οίκος θα επικρατήσει, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους Έλληνες την κυρίαρχη εξουσία της Εθνοσυνέλευσης και την ανεξάρτητη βούληση με την οποία θα έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις της που αφορούσαν στη διαδοχή. Και κερδισμένη βγαίνει η Βρετανική διπλωματία. Πώς τώρα. Έπεισαν λοιπόν αρχικά το Χαρίλαο Τρικούπη να διεξάγει ένα δημοψήφισμα με τον ελληνικό λαό να επιλέγει το πρόσωπο που θέλει για βασιλιά. Είχαν όμως επικοινωνήσει ότι ήδη θα προτιμούσαν τον Αλφρέδο ως δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Βικτωρίας. Υπενθυμίζουμε πάλι τη δέσμευση μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων. Στο δημοψήφισμα λοιπόν δεν προβλέφθηκε υποβολή συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων, αλλά το όνομα του υποψηφίου γραφόταν από τους εκλογείς στο δημόσιο πρωτόκολλο. Δικαίωμα ψήφου είχε κάθε Έλληνας πολίτης που είχε συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του. Όπως ήταν αναμενόμενο, το δημοψήφισμα για την εκλογή του μελλοντικού βασιλιά μεταβλήθηκε σε νομιμοποίηση της ήδη ευρύτατης αποδοχής της βρετανικής πρότασης που υπήρχε για τον Αλφρέδο. Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά. Πήρε ένα τεράστιο ποσοστό, 230.000 ψήφους, και εδώ θέλω να πω ότι η Δημοκρατία πήρε μόλις 93 ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες μόνοι τους ήθελαν, προκειμένου να είναι αρεστοί στις ξένες δυνάμεις, να έχουν και αυτοί το πολίτευμα που επικρατούσε τότε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ήδη από μετά την Επανάσταση φοβόντουσαν μήπως χαρακτηριστούν καρμπονάρι και ακόμη και Ιακωβίνοι. Λοιπόν, μια βασιλεία και μια συνταγματική μοναρχία θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ο λόγος που επέλεξαν τον Αλφρέδο είναι καθαρά λυτρωτικός. Δηλαδή πίστευαν ότι επιλέγοντας το γιο της βασίλισσας της Αγγλίας θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να υποστηριχτούν από την Αγγλία για τα μεγαλοειδεατικά τους οράματα. Όπως όμως γνωρίζουμε, δεν ήταν δυνατόν από τη συνθήκη του 1830 να υπάρξει βασιλιάς από μία από τις τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Ο Αλφρέδος λοιπόν υπήρξε ο μοναδικός μονάρχης σε παγκόσμια πρωτοτυπία που εκλέχθηκε απευθείας από το λαό ως βασιλιάς των Ελλήνων. Υπενθυμίζουμε πάλι και όχι τυχαία τη δέσμευση μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες ειδοποιήθηκαν πως η εκλογή του Αλφρέδου δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις.
Όμως στις 22 Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση, παρακάμπτοντας τις επιταγές των δυνάμεων, ανακήρυξε τον Αλφρέδο συνταγματικό βασιλιά των Ελλήνων, παρά το γεγονός ότι ο Τρικούπης είχε ήδη τηλεγραφήσει από τις 28 Εντεκάτου πως το θέμα της υποψηφιότητας του Αλφρέδου έπρεπε να θεωρείται λήξαν. Μαζί με τον Βαρκορδάτο, μάλιστα, κατηγόρησε ευθέως την Αγγλία πως είναι πλέον εκείνη που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον κίνδυνο εγκαθίδρυσης στην Ελλάδα δημοκρατικού πολιτεύματος. Η Εναθήνες Δεύτερη των Ελλήνων Συνέλευσης αναγορεύει παμψηφί τον πρίγκιπα της Δανίας Χριστιανών Γουλιέλμων Φερδινάδων Αδόλφων Γεώργιων Δευτερότοκων Ιών του πρίγκιπος Χριστιανού της Δανίας συνταγματικών βασιλέα των Ελλήνων υπό το όνομα Γεώργιος ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ικανοποίησε όπως ήταν φυσικό τους Άγγλους, καθώς όλα έγιναν σύμφωνα με το δικό του σχέδιο, το οποίο πρώτον κατέστησε προφανές στη Γαλλία και τη Ρωσία τη βούληση του ελληνικού λαού, ότι με την ψήφο τους έδειξε πως επιθυμούν κάποιον που να έχει την υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερον, εξασφάλισε την αγγλική επιρροή και τον πρώτο λόγο προς τον έλεγχο της Ελλάδος. Και τρίτον, ανέδειξαν την υπεροχή της Βρετανικής διπλωματίας. Ο νέος βασιλικός οίκος του Γεώργιου του Πρώτου ήταν ο βασιλικός οίκος της Ελλάδας για τα επόμενα 111 χρόνια, από το 1863 δηλαδή, έως την αλλαγή του πολιτεύματος σε περιοδευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία με το δημοψήφισμα του 1974. Κυβερνόσα Βουλή. Η ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία κατέγραψε και μια σχετική πρωτοτυπία στην εφαρμογή του πολιτεύματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό συνέβη κατά την περίοδο της Μεσοβασιλείας, από την έξωση του Όθωνα έως την ενθρόνηση του Γεωργίου του Πρώτου, κυρίως κατά το 1863, όταν οι υπουργοί και η εκτελεστική λειτουργία πήγαζε από τη λαϊκή αντιπροσωπεία, την κυβερνόσα Βουλή, η οποία ασκούσε όχι μόνο την νομοθετική εξουσία, αλλά και την εκτελεστική. Σήμερα το πολίτευμα της κυβερνόσας βουλής εφαρμόζεται μόνο στην Ελβετία. Γένεια αυτού εδώ του κτηρίου ως κτηρίου που στεγάζει το ελληνικό κοινοβούλιο γίνονται το 1875, όταν αποτυπώνεται πλέον θεσμικά και με την αρχή της δεδηλωμένης ένα χρόνο νωρίτερα όλο το πολιτιακό σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί, έχει προκύψει από την Επανάσταση του 1862, την Εθνοσυνέλευση του 1862-64 και το νέο Σύνταγμα του 1864. Το Σύνταγμα του 1864 ήταν ένα σύνταγμα και δημοκρατικό και φιλελεύθερο για τα δεδομένα της εποχής του. Είχε δύο προβλήματα. Δεν προσδιορίζε επακριβώς την ευθύνη της κυβερνήσεως απέναντι στη Βουλή, δεν προσδιορίζε μάλλον, δεν προέβλεπε το κοινοβουλευτικό σύστημα κυβερνήσεως και δεν μας έλεγε ποιες εγγυήσεις στηρίσεως του συντάγματος υπάρχουν. Η πρώτη δεκαετία εφαρμογής του χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη ρευστότητα στο ζήτημα αυτό. Το στέμα παρέμβαινε συνεχώς στην ανάδειξη και στην πτώση των κυβερνήσεων. Οι εκλογές χαρακτηρίζονταν από περιπτώσεις βίας και νοθείας και δεν υπήρχαν οι προοπτικές διαμόρφωσης βιώσιμων κυβερνήσεων. Από τον θεμέλιο λίθο της Αμαλίας και τα σχέδια του Μπουλανζέ μέχρι να φτιαχτεί τελικά και να ολοκληρωθεί αυτό εδώ το κτίριο που θα στεγάσει τη Βουλή από το 1875 και μετά, μεσολαβούν εξαιρετικά δραστικά γεγονότα τα οποία σημαδεύουν, αν μπορούσαμε να πούμε συνθηματικά, το πέρασμα από την μοναρχική αρχή στη δημοκρατική αρχή. Η κρίσιμη περίοδος, το κρίσιμο σταυροδρόμι που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της συνταγματικής μας εξέλιξης ήταν η διετία 1874-75, όπου έφτασε στο απόγειο, αν θέλετε, αυτά τα φαινόμενα καταχρήσεων
του στέμματος. Το 1974 διορίζεται πρωθυπουργός ο Βούλγαρης. Ο Βούλγαρης είχε τότε μόνο 12 βουλευτές να τον υποστηρίζουν. Λεγόταν προσωπικοί βουλευτές κατά την ορολογία της εποχής. Φυσικά δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Αυτό το οποίο του δόθηκε μαζί με τον διορισμό του ήταν και η διάλυση της Βουλής. Να διαλυθεί η Βουλή ώστε ως πρωθυπουργός να μπορέσει να φέρει πίσω στη Βουλή μία πλειοψηφία. Οι εκλογές που έγιναν, που διεξήχθησαν, χαρακτηρίστηκαν από βία και νοθεία, ήταν οργιώδεις οι παρεμβάσεις του στρατού και της διοικήσεως και τελικά ο Βούλγαρης δεν κατόρθωσε. Φυσικά εξέλεξε αρκετούς βουλευτές της ευνοίας του, αλλά δεν κατόρθωσε να αποκτήσει πλειοψηφία. Το πνεύμα του συντάγματος απαιτούσε να προέρχεται η κυβέρνηση από την πλειοψηφία, το γράμμα του συντάγματος επέτρεπε στο βασιλιά να διορίζει όποια κυβέρνηση ήθελε, πράγμα το οποίο και έκανε. Με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια συνεχή σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας, οι οποίες δεν μπορούσαν να διατηρηθούν πολύ στην εξουσία, με αποτέλεσμα να διαδέχονται η μία την άλλη και αυτό βέβαια δεν ήταν προς όφελος του ομαλού πολιτικού βίου. Χαρακτηριστικό ήταν ότι την επαύριο των εκλογών εκείνων ο Χαρίλαος Τρικούπης έγραψε το περίφημο «Της πταίει» προκειμένου να δώσει το στίγμα της στιγμής εκείνης, τις θεσμικές αδυναμίες για να διαμορφωθούν βιώσιμες κυβερνήσεις και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου και την ανάγκη για κάποια αλλαγή. Εκεί επέριπτε την ευθύνη κυρίως στους πολιτικούς, αλλά εμέσως πλην σαφώς και στο βασιλιά. Διώχθηκε βέβαια αμέσως γι' αυτό και οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρές, διότι ήταν προσβολή του προσώπου του βασιλιά και παρακίνηση του λαού σε στάση με σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος. Δηλαδή κατηγορείται περίπου για εσχάτη προδοσία. Ευτυχώς οι δικαστές οι οποίοι τον δίκασαν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και τον απάλλαξαν με βούλευμα. Βέβαια, μετατέθηκαν λίγες μέρες μετά, δυσμενός. Το «Της πταίει» λοιπόν δεν τον οδήγησε στη φυλακή, τον οδήγησε στην εξουσία. Και η αρχή της δεδηλωμένης, η καθιέρωση μάλλον της αρχής της δεδηλωμένης, τον κατέστησε πατέρα του ελληνικού κοινοβουλευτισμού. Βούλγαρης βεβαίως είναι πρωθυπουργός, δεν έχει την αναγκαία πλειοψηφία, έχει όμως σχετική πλειοψηφία στη Βουλή και πρέπει να περάσει νόμος και κυρίως τον προϋπολογισμό. Η κύρια λειτουργία της Βουλής ήταν να εγκρίνει τις δαπάνες και τα έσοδα του κράτους. Το Νοέμβριο του 1874 περνάει προϋπολογισμό, περνάει και νόμος, αλλά μέσα από ένα όργιο παρατυπιών και παραβιάσεων του κανονισμού της Βουλής. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε απαιτούμενη από το Σύνταγμα απαρτία. Τότε έπρεπε να έχει απαρτία η Βουλή για να συνεδριάσει. Δεν είχε την απαρτία. Παρ' όλα αυτά όμως με κάποιες αρκετά περίεργες ερμηνείες του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος τα πέρασε. Άλλες παραβιάσεις ήταν ότι άλλαξε τελευταία στιγμή η μερίσια διάταξη για να περάσει ο προϋπολογισμός, χωρίς να έχουν ενημερωθεί από πριν οι βουλευτές αντιπολιτεύσεως. Οι αντιδράσεις που ξεκίνησαν Νοέμβριο του 1974 ήδη ήταν τεράστιες, αναγκάστηκε ο βασιλιάς και ανέστειλε τις εργασίες της Βουλής. Η Βουλή συγκαλείται εκ νέου τον Μάρτιο, όπου εξακολουθεί ο Βούλγαρης παρά τις προσπάθειες που έκανε να μην έχει την αναγκαία πλειοψηφία και πάλι να μην υπάρχει απαρτία για να περάσουν. Παρ' όλα αυτά η Βουλή εξακολουθεί και περνάει νόμους.
Αμέσως τίθεται το θέμα πού προχωράει ο τόπος. Αν πηγαίνουμε σε μια εξοκοινοβουλευτική εκδοχή του πολιτεύματος ή σε μια τυπική επίκληση του συντάγματος του 64. Το σημαντικό είναι ότι και η κοινή γνώμη και η αντιπολίτευση φυσικά, αλλά και ο νομικός κόσμος της χώρας, δικηγορικοί σύλλογοι, αντιδρούν δυναμικά. Οι εφημερίδες εποχής γράφουν κάθε μέρα τους βουλευτές εκείνους που ψηφίζανε τους νόμους αυτούς χωρίς να υπάρχει απαρτία, σαν σε στήλες, εξού και στυλιτικά, σαν τις στήλες αρχές Αθήνας, ώστε να μείνουν γνωστοί στην ιστορία για την παραβίαση αυτή του πολιτεύματος. Τον Απρίλιο του 1875, οι καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μόνοι τους συντάσσουν αυτόκλητη γνωμοδότηση. Και λένε ότι η διαδικασία που ακολουθείται στη Βουλή, η Βουλή λειτουργεί αντισυνταγματικά και ο βασιλεύς, ο Νότος Άρχων, δεν πρέπει να κυρώνει τους νόμους. Στέλνουν τη γνωμοδότηση στον Γεώργιο, ο οποίος δεν την αποσφράγισε. Δηλαδή, δεν την αποσφράγισε, θα ήταν σαν να αναγνώριζε ότι υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα στον ίδιο πλέον. Σε αυτές τις συνθήκες, ο Γεώργιος άλλαξε ρότα, ζήτησε την παραίτηση του Βούλγαρη και όρισε πρωθυπουργό τον Χαρίλο Τρικούπη, όπου η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μία σε ένα διαφορετικό παράδειγμα, σε ένα διαφορετικό συνταγματικό και πολιτικό παράδειγμα, το οποίο και θα σημαδέψει την ιστορία της. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε αναλάβει την εξουσία για πρώτη φορά και παρουσιαζόταν εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός ενώπιον της Βουλής. Είχε προηγηθεί ένα διάστημα μεγάλων πολιτικών κρίσεων και θεωρείται ότι αυτός, ως αδιάφθορος, θα μπορούσε να βγάλει τον πολιτικό βίο από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. Και πράγματι, με το λόγο του θρόνου που εκφώνησε ο Γεώργιος ο Πρώτος και που είχε συντάξει ο Χαρίλαος Τρικούπης, καθιερώθηκε αυτή η πολύ σημαντική κοινοβουλευτική αρχή. Δηλαδή, ότι η κυβέρνηση για να αναλάβει την εξουσία, αλλά και για να παραμείνει σε αυτή, έπρεπε να απολαμβάνει τις δεδηλωμένες εμπιστοσύνες της Βουλής. Αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, τότε δεν ήταν. Όταν μπαίνει ο Θεμέλιος Λίθος για το κτίριο αυτό, το 1858 από τη Βασίλισσα Αμαλία, μπαίνει προκειμένου να στεγάσει αφενός και τη Βουλή και τη Γερουσία, δύο δηλαδή αντιπροσωπευτικά σώματα. Τη Γερουσία δεν τη διαθέτουμε με βάση το Σύνταγμα του 64, και μπαίνει προκειμένου ουσιαστικά να στερεώσει ένα πολίτευμα συνταγματικής και όχι βασιλευωμένης δημοκρατίας. Εγκαινιάστηκε στις 11 Αυγούστου 1875 από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Δεν είχε καμία σχέση με εκείνο όπου συνεδρίαζε η Βουλή μέχρι τότε. Ωστόσο, ο ελληνικός τύπος, επειδή εμείς οι Έλληνες έχουμε την κρίνια μέσα στο αίμα μας, πριν ακόμα κοιτάξει μέσα πώς ήταν η τύχη και αρχίσει να διαμαρτύρεται για το χρώμα των τείχων, άρχισε να διαμαρτύρεται για το πώς θα πάρουν τα άλογα τη στροφή που ήταν δύσκολη πρόσβαση από την Οδό Σταδίου. Ευτυχώς, ούτε ο Γεώργιος ο Πρώτος, ούτε ο Χαρίλαος Τρικούπης φοβήθηκαν αυτή τη στροφή, και έτσι αυτή η μέρα αποτελεί σταθμό για την κοινοβουλευτική μας ιστορία. Όχι γιατί εγκαινιάστηκε το κτίριο βέβαια, αλλά γιατί εκείνη την ημέρα καθιερώθηκε η πιο σημαντική μας κοινοβουλευτική αρχή, η αρχή της δεδηλωμένης. Α
Αυτός που εγκαινιάζει το κτίριο αυτό δεν είναι άλλος από τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον πρωθυπουργό δηλαδή που έχει εξαναγκάσει το στέμα να υιοθετήσει την αρχή της δεδηλωμένης ένα χρόνο νωρίτερα και ουσιαστικά να προστατεύσει, να θωρακίσει όσο μπορεί περισσότερο το πολίτευμα από οποιαδήποτε εκδοχή αυθαιρεσίας, άρα και βασιλικής δυναστικής. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ένας από τους μεγάλους εξυγχρονιστές πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας, στην παράδοση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος ήταν και ο αδερφός της μητέρας του. Και αυτή η παράδοση μετά συνεχίστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και άλλους. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κόμμα αρχών και να πολιτεύεται κατά τέτοιον τρόπο που να ανεβάσει το πολιτικό επίπεδο της εποχής. Η πολιτική του εξυγχρονισμού του Χαρίλαου Τρικούπη είχε πολλές όψεις, τις οποίες ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε συλλάβει ως ένα συνολικό πρόγραμμα. Το συνολικό αυτό πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα, περιλάμβανε την δημιουργία δικοματικού συστήματος στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα του Βρετανικού δικοματικού συστήματος, το οποίο είχε γνωρίσει στα νιάτα του όταν ήταν στην ελληνική πρεσβεία μαζί με τον πατέρα του, τον Σπυρίδωνα, στο Λονδίνο. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος του ελληνικού δικοματισμού. Γιατί την ονομάζουμε έτσι? Γιατί είναι μια περίοδος κατά την οποία εναλλάσσονται στην εξουσία τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής. Το Τρικουπικό ή Νεωτερικόν Κόμμα, αυτή ήταν η επίσημη ονομασία του, και το Εθνικό Κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη, το οποίο όμως ήταν γνωστό στους οπαδούς του και στην πολιτική αργό της εποχής ως Κορδόνη, το κόμμα του Κορδονίου. Από τα πρώτα επιτεύγματα του Χαρίλαου Τρικούπη ήταν το μεγάλο βήμα που έγινε προς την κατεύθυνση του δικοματικού συστήματος με την αρχή της δεδηλωμένης το 1875. Δεν ήταν όμως μόνο η αρχή της δεδηλωμένης η προσφοράς του στη θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών. Ως πρωθυπουργός είχε διεξάγει πάντα πολύ ελεύθερες εκλογές, πράγμα το οποίο επίσης δεν ήταν δεδομένο εκείνη την εποχή. Ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ανέδειξε το ρόλο της αντιπολίτευσης και επίσης το ότι έπρεπε να πολιτεύεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε όταν έρθει στην εξουσία να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Ο Τρικούπης τον ήθελε τον δικοματισμό και τον ενίσχυσε. Πίστευε ότι θα βοηθήσει στην λειτουργία της πολιτικής, όπως και έτσι έγινε. Την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματός του την εγκαινίασε με την μεγάλη του πρωθυπουργία του 1882, όταν υπέβαλε για έγκριση της Βουλής μια σειρά από νομοσχέδια που περιλάμβαναν την μεταρρύθμιση στην διοίκηση, τη μεταρρύθμιση στην οικονομία, στην φορολογία, αλλά μαζί με όλα αυτά η αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη περιλάμβανε μια σειρά από δάνεια τα οποία στη συνέχεια οδήγησαν στην πτώχευση. Δηλαδή, ο Χαρίλαος Τρικούπης στιγματίστηκε στην ιστεροφημία του με την αποτυχία του προγράμματός του, με την πτώχευση της χώρας. Στην πραγματικότητα όμως, πολλές από τις καινοτομίες που εισήγαγε στην διοίκηση και στην πολιτική γίνονταν τότε για πρώτη φορά. Βέβαια, δεν κατάφερε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της εποχής του, αλλά κατάφερε να το βελτιώσει. Εξυγχρονιστικό πρόγραμμα από την πλευρά της οικονομίας δεν ήταν αποκλειστικά πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη. Το συμμερίζονταν και άλλοι Έλληνες πολιτικοί, όπως πολύ χαρακτηριστικά ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Αυτό που ήταν διαφορετικό στην περίπτωση του Χαρίλαου Τρικούπη ήταν ο τρόπος που έβλεπε το ρόλο του κράτους.
ο Χαρίλης Τρικούπης έβλεπε το κράτος ως ρυθμιστή της οικονομίας. Και ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους για τον Χαρίλαο Τρικούπη θα συνέβαλε στην υποβοήθηση της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας. Το κράτος δηλαδή θα λειτουργούσε ως ένας μηχανισμός που θα στήριζε την ιδιωτική οικονομία. Σε αυτό το σημείο η πολιτική του Τρικούπη ανατρεπόταν κάθε φορά που ανέβαινε στην εξουσία ο μεγάλος του αντίπαλος στο πλαίσιο του δικοματισμού, ο Θεόδωρος Δελιγιάννης. Ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, αντίθετα με τον Τρικούπη, έβλεπε το κράτος ως τον κατεξοχήν εργοδότη των Ελλήνων πολιτών. Τα κόμματα λοιπόν αυτά είναι διακριτά. Το τρικουπικό και το δηληγιανικό δηλαδή έχουν άλλο πρόγραμμα, έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλο κοινό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού. Ο Τρικούπης είναι, αν δεν είναι ο μόνος, είναι ένας από τους λίγους πρωθυπουργούς τους οποίους ανακαλούμε αμέσως στη μνήμη μας ακούγοντας κάποιες φράσεις. Ποιος θα ακούσει το «τις πταίει» ή το «δυστυχώς επτοχεύσαμεν» και δεν θα σκεφτεί αμέσως τον Τρικούπη. Το «δυστυχώς επτοχεύσαμεν» έχει συνδεθεί με το όνομά του, παρόλο που δεν ήταν ούτε ο μόνος, ούτε ο κύριος υπεύθυνος για την πτώχευση. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο για έναν πρωθυπουργό να πει ότι η χώρα του έχει πτωχεύσει, είτε φταίει είτε δεν φταίει. Στην προκειμένη περίπτωση, το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» ήρθε μετά από πολυδάπανες παρατεταμένες επιστρατεύσεις άλλων πρωθυπουργών, στις οποίες προστέθηκε και το εξυγχρονιστικό πρόγραμμα του Τρικούπη. Συνεπώς δεν ήταν και αυτός άμυρος ευθυνών, αλλά δεν ήταν ο κύριος υπεύθυνος. Αν το «τις πταίει» και η αρχή της δεδηλωμένης σηματοδότησαν μία πολύ δυναμική είσοδο στην εξουσία, το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» προετοίμασε μία έξοδο, η οποία σφραγίστηκε με το «αν θυμών ο κύριος Γουλημής». Άλλη μία φράση που ανακαλεί στη μνήμη μας τον Τρικούπη. Το Σύνταγμα του 64, η συνταγματική κατοχύρωση της καθολικής ψηφοφορίας, η εξέλιξη των θεσμών, όλα είναι παιδιά, είναι τέκνα της μεγάλης φιλελεύθερης παράδοσης. Ο ελληνικός κοινοβουλευτισμός εδραιώνεται, θεμελιώνεται και εξελίσσεται στην Ελλάδα πολύ νωρίτερα, πολύ προημότερα από ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μάθει να κατηγορούμε τον κοινοβουλευτισμό. Τώρα, υπό τη σκιά της κρίσης και τα λοιπά, και να λέμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί και τα λοιπά, όχι. Στο ελληνικό κράτος υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχουν εξαιρετικοί θεσμοί κοινοβουλευτικοί, όπως είπαμε πολύ πιο πριν από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα περίμενε κανείς ίσως το αντίθετο. Λειτουργούν καλά στο 19ο αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και όλους τους περιορισμούς και όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι φτιάχνουν, δημιουργούν, εδραιώνουν μια πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική κοινοβουλευτική παράδοση, η οποία έρχεται μέχρι τις μέρες μας.